Για τους διαιτητές των δεύτερων ημιτελικών για το κύπελλο Ελλάδας θα κουβεντιάσουμε λίγο αργότερα. Τώρα θα συζητήσουμε για την ΕΠΟ, που πριν από 2 εβδομάδες υπήρχε η Γενική Συνέλευση, η οποία πήρε την απόφαση για την ημερομηνία των εκλογών. Υπάρχει η τακτική Γενική Συνέλευση την ερχόμενη εβδομάδα και βεβαίως υπάρχει πριν από λίγο σήμερα η προσφυγή του Ολυμπιακού στο Διαιτητικό Δικαστήριο, με μια προσφυγή με την οποία ζητάει οι εκλογές να γίνουν το 2021 και όχι το 2020, επειδή ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι το 2017 ξεκίνησε η θητεία αυτής της διοίκησης και όχι το 2016 με την προσωρινή διοικούσα επιτροπή που είχαμε τότε πριν από τη διοίκηση Γραμμένου. Αυτά αλλά και άλλα θέματα σε σχέση με τις εκλογές θα κουβεντιάσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Τζότζογλου, τον πρόεδρο της ΕΠΣ Ηρακλείου. Πάμε στο Ηράκλειο να το καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Τζότζογλου. Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με το τελευταίο, καθώς είναι η επικαιρότητα, η πιο άμεση επικαιρότητα. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας για αυτή την προσφυγή του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός, ο οποίος το έβαλε ούτως ή άλλως αυτό το θέμα και στη Γενική Συνέλευση, να γίνουν δηλαδή εκλογές το 2021 και όχι τώρα το φθινόπωρο του 2020. Πώς το σχολιάζετε? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι μάλλον στο δικό μου τουλάχιστον μυαλό, στη δική μου λογική. Δεν είναι εύκολο κατανοήσιμο από τη στιγμή που λέμε ότι μια διοίκηση δεν πάει καλά, όπως και εγώ πιστεύω ότι η διοίκηση του Βαγγέλη του Γραμμένου δεν πάει, τουλάχιστον όπως εγώ και όπως πολλοί περιμέναμε. Mm-hmm. Από μια τέτοια διοίκηση λοιπόν, που κατά τη δική μας άποψη, όπως κατά την άποψη του Ολυμπιακού και πολλών άλλων, δεν λειτουργεί όπως θα περιμέναμε, μου φαίνεται παράλογο να ζητάμε και να προσπαθούμε με οποιοδήποτε τρόπο να παρατείνουμε τη θητεία της για ακόμα ένα χρόνο. Ενώ το λογικό θα ήταν μια διοίκηση σε μια ομοσπονδία η οποία δεν λειτουργεί, ξαναλέω, σωστά, θα έπρεπε να κάνουμε το αντίθετο, όσο γίνεται πιο γρήγορα να φύγει για να έρθει μια άλλη διοίκηση η οποία θα φέρει τέλος πάντων το ποδόσφαιρο σε κάποιο καλύτερο δρόμο. Ποιος είναι ο λόγος, πιστεύετε, που το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός? Το κάνει για να κερδίσει χρόνο, για να προσπαθήσει να αλλάξει τις ισορροπίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο επίπεδο της ισχύως, της δυναμικής που έχει αναπτυχθεί μέσα στην ΕΠΟ, μια δυναμική η οποία φάνηκε από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από το αποτέλεσμα στη Γενική Συνέλευση, αυτό το 55-8, αν το θυμάμαι καλά? Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, 2-3 χρόνια, δείχνει να μην τον ενδιαφέρει τι γίνεται στις ενώσεις, ποιος έχει την Α ένωση, τη Β ένωση, τη Γ ένωση. Γι' αυτό μου φαίνεται και παράξενο για ποιο λόγο γίνεται αυτή η κίνηση. Δεν μπορώ να κατανοήσω, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει, αλήθεια. Μάλιστα. Τέλος πάντων, ας φύγουμε λίγο από αυτό το θέμα και ας πάμε στο θέμα των όσων συζητήθηκαν στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση. Μιλήσατε, είπατε αρκετά πράγματα σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, θέλατε να πείτε και περισσότερα. Θεωρείτε ότι πηγαίνουμε ομαλά προς τις εκλογές ή υπάρχουν ζητήματα που σας προβληματίζουν? Ζητήματα που με προβληματίζουν και όχι εμένα. Όλους, κατά τη δική μου άποψη, τους υγιώς σκεπτόμενους παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Υπάρχουν πάρα πολλά. Θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο το ελληνικό, όχι μόνο τώρα, δεκαετίες τώρα, συνεχίζει να είναι προβληματικό, να είναι ένα γκρίζο τοπίο. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Ένα παραπάνω, δηλαδή αυτό που παρακολουθούμε, δεν είναι ποδόσφαιρο. Είναι μια πολεμική σύραξη, θα έλεγα, μεταξύ 2-3 μεγάλων, που περισσότερο ο κόσμος, αυτό που διαβάζει, αυτό που παρακολουθεί, είναι το τι γίνεται στα δικαστήρια. Δηλαδή πιο πολύ ποδόσφαιρο παρακολουθούμε στις δικαστικές αίθουσες παρά στο χορτάρι. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, ένα περιβάλλον
άσχημο, ένα περιβάλλον γκρίζο, μια πολεμική σύραξη που το μόνο που κάνει είναι να κάνει κακό στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Αυτό βλέπω και ξαναλέω και πάλι, δεν είναι κάτι που συμβαίνει τώρα, είναι κάτι που συμβαίνει δεκαετίες και είναι κάτι το οποίο το μόνο που κάνει είναι κακό στο ποδόσφαιρο, ξαναλέω. Είπατε, έχετε πει μάλλον εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι ένας τρόπος, ο σημαντικότερος, ο βασικότερος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα, θα είναι να έχουμε έναν πρόεδρο κοινής αποδοχής στην ΕΠΟ. Ένα πρόεδρο τον οποίο θα στηρίξουν και οι τέσσερις μεγάλοι, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, κύριε Τζόρτζογλου? Περνάνε οι μέρες, υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν συζητήσεις. Βλέπετε εφικτό κάτι τέτοιο? Και να πω και κάτι πιο συγκεκριμένο. Πριν από μερικές μέρες κάνατε μια δήλωση και είπατε ότι το ρόλο αυτό ενδεχομένως να μπορούσε να τον παίξει ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΣ Κοζάνης, ο κύριος Χρήστος Σάβας. Γιατί κάνατε αυτή τη δήλωση? Τι βλέπετε στο πρόσωπο του κύριου Σάβα? Δεν είναι μόνο ο Χρήστος ο Σάβας. Είναι και άλλοι παράγοντες, προσωπικότητες εντός ή εκτός των ενώσεων που έχουν τα στοιχεία αυτά που θα μπορούσαν να είναι μία λύση κοινής αποδοχής. Ο Χρήστος ο Σάβας, τον οποίο τον ξέρω 20 χρόνια, είναι ένας παράγοντας καταρχήν με ακέραιο ήθος, μια προσωπικότητα με εμπειρία, ένας άνθρωπος ο οποίος από ό,τι ξέρω είναι κοινά αποδεκτός, ένας άνθρωπος... Και από τον Ολυμπιακό, γιατί από ό,τι ξέρω από τον ΠΑΟΚ και από την ΑΕΚ θα μπορούσε να είναι αποδεκτός, από τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω να υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα, θα μπορούσε να είναι αποδεκτός και από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τελευταία τι συμβαίνει, αν είναι ή δεν είναι αποδεκτός. Πάντως μία περίοδο πριν 4-5 χρόνια, όταν εγώ είχα ξεκινήσει τις διαδικασίες να προσπαθήσω να απλώσω γέφυρες μεταξύ των μεγάλων του ποδοσφαίρου μας, ναι. Εκείνη την περίοδο ο Χρήστος ο Σάβας ήταν κοινά αποδεκτός. Ήταν αποδεκτός τουλάχιστον από τους τρεις μεγάλους. Λέτε για το 2016, τότε που επιχειρήσατε να τους μαζέψετε, ναι, να τους βάλετε σε ένα τραπέζι στην Κρήτη? Ακριβώς, Δημήτρη. Ναι, εκείνη την περίοδο ο Χρήστος Σάβας ήταν αποδεκτός από τους τρεις μεγάλους. Από τους τρεις μεγάλους? Όχι και από τον Ολυμπιακό? Όχι. Και τον Ολυμπιακό, ενώ, συγγνώμη, μάλλον από τους τρεις μεγάλους και τον Παναθηναϊκό, γιατί εννοείται ο Παναθηναϊκός μεγάλος, απλά ναι, ο Παναθηναϊκός εκείνη την περίοδο ήταν σχεδόν αδιάφορος στο κομμάτι αυτό. Ή μάλλον όχι αδιάφορος, δεν ασχολείται στο ποιος θα είναι, τουλάχιστον δεν φαινόταν ότι ασχολείται, ποιος θα είναι ο πρόεδρος, ο επόμενος πρόεδρος στην ΕΠΟ. Ναι. Άρα λέτε ότι μπορεί αυτό που δεν έγινε τότε το 2016 να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για να γίνει τώρα? Ξαναλέω, δεν το θεωρώ τόσο εύκολο. Ναι. Για μένα όμως είναι μία άποψη η οποία είναι ίσως η μοναδική λύση για να έχουμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Για να έχουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα ελπίζουμε τέλος πάντων ότι θα έχουμε καλύτερες μέρες. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με μία διοίκηση κοινής αποδοχής. Και σε μία τέτοια διοίκηση κοινής αποδοχής θεωρώ, όπως έχω ξαναπεί και πάλι, όπως άτομα όπως είναι ο Χρήστος Σάβας θα μπορούσαν, και όχι μόνο, ξαναλέω, ο Χρήστος Σάβας θα μπορούσαν να είναι ένα από τα πρόσωπα που θα ηγηθούν σε μία τέτοια προσπάθεια. Mm-hmm. Τώρα, επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στα θέματα της ΕΠΟ, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει μια προδιαγεγραμμένη πορεία προς εκλογές. Μια προδιαγεγραμμένη πορεία με βάση και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΠΟ και τις αποφάσεις που υπάρχουν από πλευράς υπερεθνικών ομοσπονδιών και σε ό,τι έχει να κάνει με την ελληνική πολιτεία. Μπορεί να συμβεί κάτι
που θα ανατρέψει αυτή την προδιαγεγραμμένη πορεία και να πάμε σε κάτι διαφορετικό, είτε αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Ολυμπιακός μέσω του Διαιτητικού Δικαστηρίου, είτε αυτό που ακούγεται μια κρίση η οποία θα οδηγήσει σε μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Οτιδήποτε συμβεί το οποίο δεν είναι στην κατεύθυνση σε αυτό που ορίζει το καταστατικό, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο από το ότι υπάρχει και η καταστατική διάταξη ότι οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν μέσα στο έτος του 2020, αλλά υπάρχει και μία συμφωνία κυρίων που έγινε από τον Υφυπουργό Αθλητισμού τον Λευτέρη τον Αβγενάκη, από τους τέσσερις μεγάλους, από τη FIFA και την UEFA. Σε αυτή την περιβόητη συνάντηση, στην Αθήνα, ναι. Στο Μεγάλη Βρετάνια με τους Big 4, σε μια συνάντηση που δώσανε χέρια, ξαναλέω, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, οι τέσσερις μεγάλοι, η UEFA και η FIFA, ότι εκλογές θα έχουμε το καλοκαίρι του 2020. Με βάση λοιπόν αυτή τη συμφωνία, με βάση το καταστατικό της Ομοσπονδίας, με βάση την απόφαση της προηγούμενης Τρίτης, που με μεγάλη πλειοψηφία οι ενώσεις και η Γενική Συνέλευση της ΣΕΠΟ πήρε απόφαση ότι οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν τους επόμενους 4 μήνες, θεωρώ ότι μετά από όλα αυτά οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν μέσα σε αυτό το τετράμινο. Οτιδήποτε άλλο νομίζω θα έχει κάτι διαφορετικό σκοπό, κάποιο στόχο ο οποίος τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό δεν δένει. Μάλιστα. Εκλογές με το υπάρχουν εκλογικό σύστημα, κύριε Τζόρτζογλου, ή υπάρχει περίπτωση να δούμε να συμβαίνει κάτι άλλο? Άλλωστε, περιμένουμε και την κατάθεση μιας νομοθετικής ρύθμισης. Θα είναι τροπολογίας, θα είναι πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δεν ξέρω τι ακριβώς θα είναι, που έχει να κάνει με τις εκλογές στις Ομοσπονδίες από το Υφυπουργείο Αθλητισμού αυτές τις μέρες. Μία πάγια θέση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και προσωπικά εμένα είναι ότι το σημερινό εκλογικό σύστημα θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να διευρυνθεί. Είναι ένα σύστημα το οποίο δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια που εγώ ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο αποδεικνύεται ότι είναι εύκολα χειραγωγήσιμο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το σύστημα θα πρέπει να διευρυνθεί, ο αριθμός των εκλεκτόρων θα πρέπει να διευρυνθεί. Όμως, όπως σε όλες τις εκλογές που συμβαίνουν, είτε βουλευτικές εκλογές είναι, είτε εκλογές δημοτικές, είτε περιφερειακές, το εκλογικό σύστημα δεν είναι σωστό να αλλάξει ένα μήνα ή λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές. Ζούμε σε ένα περιβάλλον, όπως είπα στην αρχή, νοσηρό, σε ένα περιβάλλον γκρίζο, που αυτό που επικρατεί είναι η καχυποψία. Σε ένα τέτοιο λοιπόν περιβάλλον που επικρατεί η καχυποψία, που ο κόσμος έχει κουραστεί να βλέπει πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά, πράγματα τα οποία δεν είναι σύνομα. Καταλαβαίνετε τι θα είναι αν έρθει λίγες μέρες ή λίγες εβδομάδες ή 1 ή 2 μήνες πριν τις εκλογές να του πούμε ότι αλλάζω το εκλογικό σύστημα. Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εδώ είναι ένα θέμα στο οποίο θα έπρεπε κατά την άποψή μου να μπορεί η πολιτεία να παρεμβαίνει. Διότι ακούω όλους εσάς, τους παράγοντες, τους προέδρους των ενώσεων, τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, να το βάζετε αυτό το αίτημα για τη διεύρυνση του εκλεκτορικού σώματος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θεωρητικά, σε δηλώσεις, σε συζητήσεις, ποτέ όμως σε μια γενική συνέλευση για να το αποφασίσετε και να το επιβάλλετε. Όχι, η ΕΠΣ Ηρακλείου, φίλε Δημήτρη. Λέω σε επίπεδο ΕΠΟ, τώρα δεν λέω σε επίπεδο ΕΠΣ Ηρακλείου, το αντιλαμβάνεστε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, το λέω. Λέω να πω, είναι μια πάγια
τοποθέτησή μας. Επανειλημμένως το έχουμε προτείνει, το έχουμε ξαναπροτείνει και το λέμε και τώρα ότι θα πρέπει, είναι ένα από τα προβλήματα κατά την άποψή μας, μάλλον είναι μια γεννήτρια προβλημάτων το εκλογικό σύστημα στα νοσοκομεία, το οποίο ξαναλέω και πάλι θα πρέπει να αλλάξει, να διευρυνθεί. Όμως, όπως όλες οι αλλαγές στο καταστατικό της ΕΠΟ απαιτούν πλειοψηφία του 75% οι καταστατικές αλλαγές, έτσι και αυτό. Θέλω να πιστεύω και ελπίζω η νέα διοίκηση της ΕΠΟ, όποια και αν είναι, θα πρέπει, ένα από τα θέματα που θα πρέπει να βάλει θα είναι και αυτό. Την προηγούμενη φορά που σε... Ναι, έγινε κατανοητό. Την προηγούμενη φορά που κουβεντιάζαμε εδώ στο Atlas Sports, κουβεντιάζαμε με αφορμή το Μητρό για τα σωματεία. Είναι μια διαδικασία η οποία εξελίχθηκε, προχώρησε, ανακοινώθηκε και το ποσό που θα μοιραστεί σε όλα τα αεραστεχνικά σωματεία, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, σε όλα τα αεραστεχνικά σωματεία, σε όλα τα αθλήματα. Προχώρησε, κύριε Τζότζογλου, στο ποδόσφαιρο αυτή η διαδικασία? Ενεγράφησαν τα σωματεία? Και πόσα χρήματα υπολογίζεται ότι θα πάρει το κάθε σωματείο? Όπως έχουμε πει επανειλημμένως, θεωρώ ότι η απόφαση αυτή της κυβέρνησης είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πράγματι και το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο χρειαζόταν ένα νοικοκύρεμα. Όμως θεωρώ ότι το χρονικό σημείο που το Υφυπουργείο προσπαθεί και ο χρόνος, ξαναλέω, αλλά και τα δικαιολογητικά που τουλάχιστον από την πρώτη στιγμή ζητούσε από τα σωματεία δεν ήταν δυνατόν να γίνουν. Δηλαδή σε μια περίοδο που ο κόσμος δεν έχει δουλειά, σε μια περίοδο που το άγχος με την πανδημία είναι τεράστιο, που δεν λειτουργούν οι ταβέρνες, δεν λειτουργούν τα μαγαζιά, δεν λειτουργούν οι παράγοντες. Οι περισσότεροι παράγοντες στα σωματεία είναι σε μια κατάσταση τραγική. Δεν ξέρουν αν αύριο θα υπάρχουν σαν ομάδες. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον δεν είναι δυνατόν να έρχεται το Υφυπουργείο και να λέει, το άλλαξε βέβαια μετά και καλά το έκανε και μπράβο που το έκανε, ότι θα πρέπει να μου φέρετε αυτά τα δικαιολογητικά μέσα σε αυτούς τους χρόνους. Ναι. Το πρόβλημα λοιπόν θεωρώ, και το ξαναλέμε και πάλι, ότι ήταν πιεστικοί οι χρόνοι, οι οποίοι όμως, μπράβο στις υπηρεσίες του Υπουργείου που το κατάλαβαν, άλλαξαν, και όπως και κάποια πράγματα, κάποιες προϋποθέσεις που βάζουν επίσης άλλαξαν, και θεωρώ ότι και κάποια άλλα θα αλλάξουν, ούτως ώστε αυτή που για μετά από 12 χρόνια, και μπράβο στην κυβέρνηση, μπράβο στον Διάκοντα Μητσοτάκη, να υπάρξει μια επιχορήγηση από το κράτος. Μια επιχορήγηση στο αεραστεχνικό αθλητισμό. Έχετε εικόνα για την ένωσή σας? Τώρα δεν ξέρω πόσα σωματεία έχει έψει Ηρακλείου. Πόσα από τα σωματεία σας έχουν ολοκληρώσει ήδη την διαδικασία της εγγραφής? Η ΕΠΣ Ηρακλείου έχει γύρω στα 85 σωματεία, αεραστεχνικά σωματεία. Θεωρώ ότι, χωρίς να είναι σίγουρο, γιατί τα στοιχεία δεν τα καταθέτουν σε εμάς, τα καταθέτουν στο Υφυπουργείο Αθλητισμού. Από συζητήσεις γύρω στα 30, 25 με 30 σωματεία. Μάλιστα. Το 1/3 δηλαδή. 80-85 πρέπει να έχουν υποβάλει. Ναι. Και πόσα χρήματα υπολογίζετε ότι θα πάρουν τα σωματεία, κύριε Τζότζογλου? Έχετε εικόνα? Θα πάρουν 1.000, 1.500 ευρώ, πόσο? Δεν έχω ούτε εγώ εικόνα, θα έλεγα δεν έχει εικόνα ούτε ο Υφυπουργός, ούτε οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, γιατί καταρχήν οι προϋποθέσεις που μπαίνουν δεν τις καταλαβαίνουμε ακόμα. Τα σωματεία, τα αεραστεχνικά που στο τέλος θα δώσουν όλες τις προϋποθέσεις και τα γεωργικά, δεν τα γνωρίζουμε. Δηλαδή το ποσό, αφού είναι δεδομένο και είναι 12 εκατομμύρια. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι για το ποδόσφαιρο, είναι για όλα τα αθλήματα. Για όλα τα αεραστεχνικά σωματεία. Είναι 12 εκατομμύρια για όλα τα αεραστεχνικά σωματεία. Από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πόσα θα είναι τα σωματεία, αν δηλαδή τα σωματεία είναι 7.000 ή 8.000, ο Υφυπουργός είπε πριν 10 μέρες ότι ήδη έχουν εγγραφεί 5.000 αεραστεχνικά σωματεία. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι θα εγγραφούν ακόμα 3.000 σωματεία, 4.000, εάν πάμε δηλαδή σε ένα αριθμό 8-9 χιλιάδων
σωματείων, αν αυτό το νούμερο το διαιρέσουμε δια του 12 εκατομμύρια, θα μας βγάλει ένα ποσό 1.300-1.500. Ναι. Εντάξει, μπορεί να ακούγεται το ποσό μικρό, όμως αν λάβουμε υπόψη μας ότι είναι η πρώτη φορά που μετά από 12 χρόνια είναι κάτι και αυτό, γιατί δεν παίρνουν από πουθενά αλλού. Αυτό λέτε, κύριε Τσότσο, και είναι σωστό. Έτσι όπως το λέτε. Σαν ξεκίνημα, ξαναλέω, είναι θετικό. Και θέλω να ελπίζω ότι το επόμενο βήμα θα είναι αρκετά μεγαλύτερο, τόσο ώστε αυτός ο παράγοντας πραγματικά, μοχθή που τρέχει, που το υστέρημά του. Να βρει μια στήριξη από την πολιτεία. Να βρει μια στήριξη. Ακριβώς, να πάρει μια στήριξη από την πολιτεία και να είναι σαφώς μεγαλύτερο την επόμενη χρονιά. Ωραία. Κύριε Τζότζογλου, ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε απόψε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ στο Ηράκλειο. Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη, για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας και, όπως σας είπα, επιστρέφοντας θα δούμε ποιοι είναι οι δύο Ολλανδοί διαιτητές, οι δύο κορυφαίες σφυρίχτρες στην Ευρώπη που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια, τους δεύτερους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας, την Τετάρτη.